Ρανιά, τι θα πάμε σήμερα? Ρε Ρανιά, πάλι νηστική, θα μείνουμε σήμερα. Μαμά, τι θα πάμε σήμερα? Για να σε δω, για να σε δω λίγο τώρα με ετοιμάζεις φακές. Τους φωνές ποιος είναι? Ο Γιώργος θα κάνει. Μαμά, τι θα πάμε σήμερα? Λοιπόν παιδιά, θα φτιάξω μεσογειακή σαλάτα με φακές. Μόνο 350 δερμίδες αναμερίδα. Θέλουμε τρεις φρέσκες ντομάτες όριμες. Μιλφ, ένα ματσάκι ρόκα χοντρογωμένη. 4 κριτικά κρίθινα παξιμάδια. Κριτικά, ναι, 200 γραμμάρια σκληρή φέτα. Πόσο σκληρή? Σκληρή, ρε παιδί μου. Δηλαδή πόσο? Φέτα. Πόσο? 20 ελιές μαύρες καλαμών. Μεγάλες. 3 κουταλιές καπάρι, 3 κουταλιές ηλιόσπορη, 3 κουταλιές κουκουνάρι. Ένα φλιτζάνι βρασμένες φάκες, χοντρές. Αγκρίνο, ναι. Φαντάζομαι. Στο κίτρινο το σακουλάκι αυτό με την ονομασία να πούμε του παραγωγού και την περιοχή προέλευσης. Μισό ματσάκι φρέσκο μαϊντανό ψιλοκομμένο. 4-5 φιλαράκια βασιλικός πλατύφυλλος ψιλοκομμένος. Αχρή. Βάζουμε και λαδάκι, όχι πολύ, μην το βουτήξουμε να πούμε. 12 κουταλιές maximum. 4 κουταλιές balsamic vinegar και λίγο αλατάκι. Τι κάνουμε? Απλά πράγματα, παιδιά. Βάζουμε πρώτα τα παξιμάδια αφού τα σπάσουμε σε κομμάτια σε ένα μπολ. Ρίχνουμε τα παξιμάδια με το ξύδι. Μπούκο χαράμ, αλακά. Αλλάω, άπαρ. Κόβουμε τις ντομάτες σε κύβους και τις ρίχνουμε πάνω στα παξιμάδια. Ντόρτια. Φρατ. Ρίχνουμε αλάτι. Αν η φέτα είναι λίσα, δεν χρειάζεται να προσθέσουμε αλάτι, εντάξει. Πρόσεξε τώρα πώς γίνεται η μαγιά. Σοτάρουμε ηλιόσπορος και κουκουνάρι σε αντικολλητικό τηγάνι σκέτους, χωρίς λάδι, φίλε. Έτσι τα καβουρδίζουμε μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Αποσύρουμε τη φωτιά και αφήνουμε τους ξηρούς καρπούς να κρυώσουν. Ρίχνουμε στον μπόλο τα υπόλοιπα υλικά και στο τέλος προσθέτουμε και τους ξηρούς καρπούς. Μεριχύνουμε τη σαλάτα με το λάδι. Ανακατεύουμε καλά και σερβίρουμε. Ωραία συνταγή, Ρανιά. Μαλακουλίε. Μαλακουλίε, αλλά ξέρεις τι, δηλαδή τα βάλαμε όλα εκτός από τις φακές, ρε φίλε. Πότε θα τις βάλεις φακές, εσύ, Γιώργο? Δεν λέει, τελείωσε η συνταγή και δεν μπορεί να βάλεις φακές. Μαλακατσιούπι είσαι, Μελέσσερ. Μα τις φακές, να ξέρετε, παιδιά, ότι το πρώτο νερό το πετάς γιατί έχει πάρα πολύ σίδερο. Μπουκοχαράμα, αλλά κάτι. Μπουκοχαράματα είναι για το φαγητό. Είναι ένα εμπουκωμένο στα χαράματα. Κάτσε πω τι λέει. Κάτσε, βάλε να σου πω τι λέει. Μαλακατσιούπι είσαι, Μελέσσερ. Με σόρτ μικρό μπορείς και είναι μαλακατσιούπι. Μαλακατ احدى المدارس الثانويه. Να πάρεις την ούγια. Μαλακατ 59 طالبا حرقا من نار في. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πες τον αυτό να έρθει. Μάλιστα. Να σου πω, πείτε τι ακριβώς τώρα συνέβη πέρα από τις συνταγές τώρα. Πείτε αυτό που συμβαίνει. Πείτε αυτό που συμβαίνει, το μαγικό με τα σακουλάκια. Καταλαβαίνω ότι βιάζεστε, να είστε καλά. Που γράφουν πάνω τους ανθρώπους που, από τους ανθρώπους που παράγονται όλα αυτά τα όσπρια. Παιδιά, αυτό είναι το πιο σημαντικό στην όλη ιστορία. Γιατί ξέρεις και ενισχύονται έτσι μικροί παραγωγοί. Οι βέβαια άνθρωποι οι οποίοι καταβάλουν τεράστια προσπάθεια και έχουν εκεί το μικρό το χωραφάκι τους και καλλιεργούν τα όσπρια τους. Πόσο νόστιμο είναι αυτό όμως. Το ξέρω, ρε Γρηγόρη. Φίλε, σε άκου το πόσο σεξουαλικό είναι αυτό να έχεις ένα χωραφάκα με φακές. Και να ξέρετε ότι η Αγκρίνο είναι η νούμερο ένα εταιρεία, η πρώτη εταιρεία που ξεκίνησε να αναγράφει σε κάθε συσκευασία ρυζιών και οσπρίων το όνομα του παραγωγού και την περιοχή καλλιέργειας. Μία καινοτόμος πρωτοβουλία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί με την Αγκρίνο γευόμαστε Ελλάδα. Επιμείνετε ελληνικά. Υπάρχει λόγος. Σοβαρός. Σφαίρα 102,2.